Τι γίνεται, πού πάμε. Θύμα για δεύτερη φορά μέσα σε 15 ημέρες είναι 14χρονο κορίτσι το οποίο δέχθηκε επίθεση από συνομήλικες στη Γλυφάδα το περασμένο Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024. Την υπόθεση ήδη ερευνά το αστυνομικό τμήμα Γλυφάδας και ήδη έχει πάρει και το δρόμο της δικαιοσύνης καθώς κατατέθηκε μήνυση για σωματικές βλάβες και σύμφωνα με πληροφορίες με βάση την εφημερίδα το Βήμα θα βάλω το link από το άρθρο που διαβάζω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και με βάση πληροφορίες έχουν γίνει συλλήψεις και συγκεκριμένα έχουν συλληφθεί δύο ανήλικες που μετήχαν στο περιστατικό όπως επίσης και οι γονείς τους. Η ανέτια επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 21 Σεπτεμβρίου 2024. Η ανήλικη έπεσε λιπόθυμη στη μέση του δρόμου και τα άτομα που τις επιτέθηκαν και τη χτύπησαν προσπάθησαν να τη και να τη κάψουν τα μαλλιά. Η επίθεση έγινε λίγο μετά τις 9 το βράδυ στο κέντρο της Γλυφάδας, έξω από εμπορικό κατάστημα στην οδό Λαζαράκη, όπου η 14χρονη βρισκόταν με την παρέα της. 20 άτομα την προσέγγισαν και την απομάκρυναν από την υπόλοιπη παρέα της και την οδήγησαν σε σκοτεινό σημείο όπου της επιτέθηκαν. Μεταξύ των 20 ατόμων ήταν και δύο συμμαθήτριες 14χρονες. Η επέμβαση της αστυνομίας. Όταν οι περίοικοι αντιλήφθηκαν το ξελοδαρμό της 14χρονης, ειδοποίησαν την άμεση δράση με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να προχωρούν σε δύο συλλήψεις. Στη συνέχεια, η 14χρονη πήγε με τους γονείς της στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας, όπου υπέβαλα μήνυση κατά το δύο κοριτσιών που είχαν συλληφθεί από τους αστυνομικούς για απειλή, εξύβριση και πρόκληση σωματικών βλαβών. Παράλληλα κατατέθηκε μήνυση και στους γονείς τους για παραμέληση ανηλίκου, οι οποίοι οι γονείς, το δύο κοριτσιό, σύμφωνα με πληροφορίες, επίσης έχουν συλληφθεί. Αυτά με βάση άρθρο της εφημερίδας στο βήμα που σας διαβάζω και ξαναλέω θα βάλω το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο. Όπω σημείωσε ο πατέρα τη 14χρονη, μιλώντα στο νοτιά.gr, ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε λίγε ημέρε που η κόρη του έπεφτε θύμα ξυλοδαρμού με τις δύο συμμαθήτριες της 14χρονης να είναι πάλι πρωταγωνίστρες του περιστατικού. Μάλιστα, όπω τόνισε, τα 20 άτομα που κυνήγησαν την κόρη του οργανώθηκαν μέσω κλειστή ομάδα στο Instagram. Κλήθηκαν μέσω κλειστή ομάδα στο Instagram 25-40 άτομα από όλη την Αττική, όπου εντόπισαν το κορίτσι, το οδήγησαν δια τη βία σε σκοτεινό μέρο, αποσπώντα το από την παρέα του και το επιτέθηκαν άνευ από πίσω, χτυπώντα τη στο κεφάλι, ρίχνοντα τη λιπόθυμη στο έδαφο, όπου και συνέχισαν βία να τη χτυπούν, να τη φτύνουν, να επιδιώκουν, να τη χδίσουν, να τη σκάψουν τα μαλλιά. Ο πατέρα τη κοπέλα λέει. Άγριο ξυλοδαρμό μαθήτρια γυμνασίου του Δήμου Βούλα για δεύτερη φορά σε διάστημα δύο εβδομάδων από ομάδα 25 και πλέον ανηλίκων παιδιών πρωτοστατούν των δύο μαθητριών του ίδιου γυμνασίου. Γνωστό το ποιόν των παιδιών και των γονέων αυτών, γράφει ο πατέρα. Έγιναν όλε οι ενέργειε, στη συνέχεια και παλιότερο, μήνυση χθε στο αστυνομικό τμήμα Γλυφάδα, ποινική δίωξη και σε όλε τι ενεχόμενε οικογένειε τι αξιόπινες αυτέ πράξη, καθώ και στα ανήλικα τέκνα αυτών που συμμετείχαν με τρόπο στο συμβάν. Φίλοι γονεί, σα προτρέπω να αναλάβετε δράση σε κάθε μικρό ή μεγαλύτερο αντίστοιχο περιστατικό. Τα παιδιά μα κινδυνεύουν πραγματικά. Το θύμα εμπροκειμένου είναι μια αριστούχα μαθητρία που δεν έχει δώσει δικαίωμα ποτέ με τη συμπεριφορά τη τουν αντίον και ίσω αυτό το ότι δεν έχει δώσει δικαιώματα να είναι η αιτία των εξαιρετικά δυσάρεστων γεγονότων που βιώνει. Αυτό είναι πώ ο πατέρα τη 14χρονη περιγράφει την επίθεση. Ελλάδα 2024. Σε αυτό το σημείο θα διαβάσω και από ένα άλλο άρθρο από το newpost.gr γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό που διάβασα στο προηγούμενο άρθρο ότι φαίρεται να είπε ή να έγραψε ο πατέρας της 14χρονης που είναι το θύμα της επίθεσης για τα παιδιά που έκαναν την επίθεση και την οικογένεια τους. Έγραψε γνωστό το και των παιδιών και της οικογένειας τους ή είπε. Δεν διευκρινίζει το άρθρο. Σε αυτό το άρθρο το οποίο είναι σημερινό 25 Σεπτεμβρίου 2024 λέει ότι ο οικογενειακό φίλο τη 14χρονη μίλησε στον Αντένα και την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα για το περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στο Πανελλήνιο. Όπω είπε ο άνδρα, ο πατέρα τη 14χρονη και φίλο του. Δηλαδή, ένα οικογενειακό φίλο πήρε τηλέφωνο στην εκπομπή. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, ενώ το παιδί εκτό των τραυμάτων που είναι εμφανή έχει υποστεί σοκ. Ο άνθρωπος αυτός που τηλεφώνησε στην εκπομπή περιέγραψε μια κατάσταση ακραία με τα παιδιά στο σχολείο να έχουν διχαστεί, τα μισά υποστηρίζοντα το θύμα και τα άλλα μισά τη δράστη. Τέλος, αναφέρθηκε στην επίθεση κατά της 14χρονης, επιβεβαιώνοντας πως όχι μόνο ήθελαν να τις κάψουν τα μαλλιά, ήθελαν επιπλέον να την αφήσουν γυμνή στο δρόμο. Ο διάλογος του οικογενειακού φίλου της Ανήλικης, ο οποίος μίλησε υποκαθεστώς ανωνυμίας με τον ρεπόρτη της εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Τι σου έχει πει ο πατέρα, Δυστυχώ η κατάστασή του μου λέει τόσο απλά: Έχω απασφαλίσει. Και του λέω: Σε παρακαλώ, μην κάνει καμιά ανοησία. Έχει οικογένεια πίσω σου. Περίμενε να δει νομικά πώ θα τραβήξει. Μου λέει: Αν ήταν το παιδί, σου πε μου, τι θα έκανε. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα που συμβαίνουν σε εμά και στα παιδιά μα, σε καμία περίπτωση δεν είναι καλή ιδέα να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μα να απασφαλίζουμε και να γινόμαστε vigilante, εκδικητές, γιατί με αυτόν τον τρόπο μόνο θα κλιμακωθεί η συνθήκη και θα προκύψει περισσότερη βία. Ρωτάει ο ρεπόρτερ, το παιδί σου είπε πώ είναι. Είναι σε άσχημη κατάσταση και από πλευρά ξυλοδαρμού και ψυχολογία και γι' αυτό το λόγο δεν έχει έρθει ακόμα στο σχολείο, δεν μπορεί να εμφανιστεί στην κατάσταση που είναι. Αληθεύει, ρωτάει ότι πάρα λίγο να του βάλουν φωτιά στα μαλλιά. Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά ήθελα να το αφήσουν και γυμνό. Να το αφήσουν γυμνό, πεσμένο κάτω, λιπόθυμα από ξύλο, να τη πάρουν και τα ρούχα προκειμένου να μην μπορεί να κυκλοφορήσει στην κλειφάδα. Και αν κυκλοφορήσει, να κυκλοφορήσει γυμνή και να την τραβήξουν και βίντεο. Ναι, αληθεύει. Αγριότητε. Και φωτιά στα μαλλιά προλάβανε να τι βάλουνε. Όχι, γιατί κάποια από την ίδια παρέα που είχαν εμπλακεί, κάποιοι εντό εισαγωγικών, ήταν λίγο να το πω πιο ψύχρεμοι και αν θέλεις φοβήθηκαν να το κάνουν αυτό το πράγμα και τους απέτρεψα. Το σχολείο έχει χωριστεί, τα παιδιά είναι σε δύο ομάδες, είναι η ομάδα που υποστηρίζει το θύμα και η ομάδα κατά του θύματο, διότι έκανε καταγγελία, δεν έπρεπε να κάνει καταγγελία μάλιστα. Τα έχουν βάλει η μισή με το θύμα επειδή έκανε καταγγελία την προηγούμενη φορά. Τους γονείς τους κάλεσε στο γραφείο ο διευθυντής. Ο πατέρας της κοπέλας που επιτέθηκε είναι εξοργιστικός έδινε δηλαδή τα εύσημα στην κόρη του που χτύπησε το άλλο κορίτσι και είπε ενώπιον του πατέρα του θύματος καλά έκανε. Ο δικηγόρος της οικογένειας, ο οποίος μίλησε επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο κύριος Μανώλης Γερακιός, είπε ότι επρόκειτο για δεύτερη επίθεση της βασικής δράστηδος κατά τις 14 χρόνια. Στην πρώτη είπαν οι γονεί να μην ρίξουμε λάδι στη φωτιά επινομικό και επιβεβαίωσε ότι η 14χρονη δεν έχει επιστρέψει στο σχολείο όχι μόνο λόγω τη άσχημη ψυχολογική τη κατάσταση, αλλά και επειδή δεν έχει κανονιστεί από το σχολείο τι θα γίνει με τη δράστηδα. Είπε ωστόσο ότι το σχολείο και η αστυνομία έδειξαν μεγάλη ανθρωπιά για το περιστατικό. Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θεκλα Πετρίδου ψυχολόγος και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα με αφορμή το περιστατικό του ομαδικού ξύλοδαρμού της 14χρονης κοπελίτσας το προηγούμενο Σάββατο, το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2024 που έγινε κάπου στη Φάδα, θέλω να μιλήσουμε με αφορμή εκείνο το περιστατικό για το Bystander Effect, το φαινόμενο του απαθούς παρατηρητή καλύτερα των απαθών παρατηρητών, για το φαινόμενο της διάχυσης ευθύνης, αυτές είναι οι έννοιες που έρχονται από την κοινωνική ψυχολογία, και να δώσουμε κάποιες προεκτάσεις ως προς το κατά πόσον μπορούμε οι γονεί η εκπαιδευτική κοινωνία γενικότερα να βοηθήσουμε τα νεαρά παιδιά, διαπαιδαγωγώντας τα από την αρχή, ούτως ώστε όταν φτάσουν στην εφηβεία να έχουν τι αντιστάσει, να αντιστέκονται στη βία, να διαχειρίζονται τα ίδια τα παιδιά τα δικά τους αρνητικά συναισθήματα, να διαχειρίζονται τα περιστατικά κακοποίησης που δέχονται από άλλους συνομιλίκους και πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε παιδιά τα οποία να έχουν και την αρετή της ενσυναίσθησης αλλά και την αρετή της ανάληψης Ευθύνης. Εννοείται ότι ένα βίντεο σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι που θα διαρκέσει πόσο 20-30 λεπτά δεν πρόκειται να καλύψει αυτό το τεράστιο θέμα. Σα υπενθυμίζω ότι εδώ στο κανάλι μα έχουμε πάνω από 5.000 ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Συστήνω ιδιαίτερω την λίστα αναπαραγωγή με τα βίντεο που συζητούμε με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, που είναι εξελιχτική ψυχολόγο και εξειδικευμένη σε ζητήματα εφήβων και προεφήβων όπω και άλλα πράγματα, γιατί η Δ. στον ήθο έχει κάνει πολλέ σπουδέ. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το playlist, τη λίστα αναπαραγωγή με τα βίντεο, όπου συζητάμε τέτοια θέματα διαπαιδαγώγηση κυρίω παιδιών με τη Δ. Αριστονίκη Θεοδοσίου. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω και δικέ σα απόψει, οι δικέ σα εμπειρίε, οι δικέ σα εισηγήσει. Και θέλω αυτό το βίντεο να είναι ένα βίντεο που να συμβάλλει γόνιμα και στο δημόσιο διάλογο για τέτοια περιστατικά βίας ανάμεσα στην ελπίδα της κοινωνίας μας που είναι τα παιδιά μας και να ευαισθητοποιηθούμε οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, το κοινωνικό σύνολο γενικότερα ούτως ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αποκτήσουν ουσιαστικά αντισώματα απέναντι στην έλλειψη συμπόνιας απέναντι στην κακοποιητικότητα, απέναντι στη βία. Το στίχημα είναι πολύ δύσκολο. Το στίχημα που καλούμαστε ως κοινωνία, ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί, ως θεραπευτές, ως ψυχοεκπαιδευτές αν θέλετε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να εμπνεύσουμε τα μέλη της κοινωνίας μας και κυρίως τα νεότερα μέλη της κοινωνίας μας να ακολουθήσουν το δρόμο της αρετής, το δρόμο του ανθρωπισμού και να μην ακολουθήσουν την πλατιά λεωφόρο της αποποίησης ευθύνης, την πλατιά λεωφόρο του ναρκισιστικού τρόπου σκέψης και λειτουργίας, την πλατιά λεωφόρο του κοίταξε εσύ τον εαυτό σου και μην νοιάζεσαι για το τι νιώθουν οι άλλοι. Στην Αμερική, ήδη από τη δεκαετία του 60, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση με το φαινόμενο των απαθών παρατηρητών, το bystander effect, αφορμή για να ονομαστεί και να ερευνηθεί το φαινόμενο των απαθών παρατηρητών ή το απαθούς παρατηρητή, το bystander effect, ήταν ένας διαβόητος φόνος, ο φόνος της Kitty Genovese, ο οποίος έγινε τις πρωινέ ώρες της 13ης Μαρτίου 1964 στη Νέα Υόρκη. Ε, σε αυτό το φόνο υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι παρίσταντο μπροστά στο βιασμό και την σφαγή της κοπέλας, οι οποίοι όπως υποστήριξε ένα διαβόητο άρθρο Τη εφημερίδα New York Times, το οποίο δημοσιεύτηκε δύο εβδομάδε αργότερα, δεν έκαναν τίποτα για να σταματήσουν τον βιαστή και δολοφόνο και δεν επικοινώνησαν με την αστυνομία. Εκ των υστέρων, καταρρίφθηκε αυτή η παρουσίαση του γεγονότο του φόνου της κοπέλας, του βιασμού και του φόνου της κοπέλας, ότι δεν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα, δεν ήταν τόσο πολύ οι απαθείς παρατηρητές, όμως όλη αυτή η συζήτηση κοινωνική που ξεκίνησε το 1964, όθησε τον κλάδο της κοινωνικής ψυχολογίας να μελετήσει το φαινόμενο του απαθούς παρατηρητή ή των απαθών παρατηρητών και το φαινόμενο της διάχυσης ευθύνη. Για να καταλάβουμε καλύτερα τι λέμε, θα σας δείξω απόσπασμα από τις ειδήσει, ένα απόσπασμα από την εκπομπή των ειδήσεων που παρουσιάζει ο κ. Χατζη Νικολάου, ε, όπου δείχνει και κάποιες σκηνέ και θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια, ε, δίνοντας αυτά που είπα προηγουμένως, δίνοντας κάποιες απόψεις οι οποίες ελπίζω να φανούν χρήσιμες, για να κατανοήσουμε το τι συνέβηκε, να προβληματιστούμε για το γιατί συνέβηκε, να προβληματιστούμε για το πώς προχωρούμε από εδώ και πέρα, Όσοι είμαστε γονείς, πώς θα διαχειριστούμε τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας σε αυτά τα ζητήματα. Θέλω να θέσω έτσι κάποια ερωτήματα, να δώσω ίσως και κάποιες ιδέες. Ξαναλέω, δεν θα επιλύσω εγώ το πρόβλημα, είναι η δική μου συμβολή στη δημόσια συζήτηση. Πάμε να δούμε αποσπάσματα από τις ειδήσει. Ξεκινάει λοιπόν η παρουσίαση του θέματος στις ειδήσει όπου λέει ο παρουσιαστής ότι το κορίτσι αυτό ζει ένα εφιάλτη. Φαίνεται ότι ζούσε έναν εφιάλτη εδώ και μήνε. Από το Μάιο που πέρασε, είχε αρχίσει αυτό το, το, ακραίο bullying. Το σημείο αυτό θέλω να πω ότι στο κανάλι μας στο YouTube υπάρχουν διάφορα βίντεο για το bullying. Τα πιο πρόσφατα, τα οποία είναι εκπαιδευτικά και τον οποίο το σύνδεσμο θα συμπεριλάβω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, είναι τα σημάδια που φανερώνουν bullying στα παιδιά, τα αίτια και πώς το αντιμετωπίζουμε μέρος πρώτο. Και το δεύτερο βίντεο είναι διάλεξη για μπούλινγκ 29 Φεβρουαρίου 2024, μέρο δεύτερο, ερωτήσει και απαντήσει από γονεί και εκπαιδευτικού. Η διάλεξη αυτή και η συζήτηση έγινε μέσω WebEx στα πλαίσια πρωτοβουλία του 5ου και Πέσα Τική, με προσκάλεση η Δόκτω Χρυσάνθη Κουτσιβίτη, στη συνάντηση αυτή, στην οποία παραβρέθηκαν πάνω από 140 γονεί και εκπαιδευτικοί, και που το βίντεο παραμένει στο κανάλι μα για να το δείτε είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και το πρώτο κομμάτι, όπου είναι η παρουσίαση α, που έχω ετοιμάσει για τα σημάδια που εμείς οι γονείς πρέπει να προσέχουμε και η εκπαιδευτική για το ότι μπορεί να συμβαίνει bullying στα παιδιά και η αντιμετώπιση του bullying καθώς και οι ερωτήσεις. Πάμε τώρα να δούμε τη συνέχεια από τις ειδήσει. Η επίθεση που δέχθηκε η πρώτη ήταν το Σάββατο στις 7 Σεπτεμβρίου. Και η επίθεση που θα σας δείξουμε αναλυτικά το Σάββατο που μας πέρασε, στις 21 Σεπτεμβρίου. Θυμάστε που διαβάσαμε προηγουμένως ότι τα μισά παιδιά από το σχολείο είναι εναντίον της κοπέλας που έφαγε το ξύλο επειδή είχε καταγγείλει την πρώτη φορά. Που έφαγε ξύλο την πρώτη φορά, δύο εβδομάδε πριν δηλαδή. Στο κέντρο τη γλυφάδα. Έξω από πάρα πολλά καταστήματα. Η Ρία Τσοχαντάρη είναι εκεί. Πριν μα δώσει το ρεπορτάζ, έλατε να δούμε μαζί το βίντεο που ξαναλέω δεν δείχνει την επίθεση ολόκληρη. Είναι ένα κομμάτι τη επίθεση από κάποια κάμερα που προφανώ το επεισόδιο συνεχίζεται. Λοιπόν, αν το ξεκινήσουμε από την αρχή, θα δείτε ότι κάθονται πολλά παιδιά τα οποία παρακολουθούν απαθώ και φεύγει αυτό το κορίτσι χωρί καμία πρόκληση και αρχίζει να χτυπάει με μανία τη 14χρονη. Το 14χρονο κορίτσι είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Προφανώ έχουμε καλύψει τα χαρακτηριστικά και τα πρόσωπα, αλλά είναι ένα, βίντεο σοκ. Ενώ βρίσκονται τα παιδιά συγκεντρωμένα, ενώ κάθονται γύρω-γύρω οι παρατηρητέ, οι οποίοι παραμένουν απαθεί, την ώρα που το κορίτσι που ξεκίνησε την επίθεση, της επιτέθηκε με αυτόν τον βίαιο τρόπο. Όντω είναι σοκαριστικό. Το κορίτσι που δέχεται την επίθεση, όπως βλέπετε, προσπαθεί μόνο να αμυνθεί. Δεν κάνει τίποτα. Οι υπόλοιποι παρακολουθούν. Κάποια από τα παιδιά φεύγουν. Δεν μπαίνει κανένα στη μέση για να τι χωρίσει. Κανένα από όσου είναι εκεί. Αυτό το βίντεο που παρακολουθούμε είναι μια ξεκάθαρη απεικόνιση του φαινομένου του bystander effect. Του φαινομένου των απαθών παρατηρητών. Όπω είπαμε και προηγουμένω, μετά από τον αποτρόπαιο φόνο της Κίτη Τζενοβέζε τη δεκαετή του 60 στην Αμερική, η κοινωνική ψυχολογία άρχισε να μελετά αυτό το φαινόμενο. Απαθής παρατηρητής, απαθής παρατηρητές είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε ένα χώρο. Μπροστά τους συμβαίνει ένα βίο γεγονός, ένα γεγονός που κανονικά κάτω από συνθήκες υπευθυνότητας ενσυναίσθησης και ανθρωπισμού θα έπρεπε να επέμβουν και να σταματήσουν το δράστη να εξασκεί βία πάνω στο θύμα, παρόλα αυτά παραμένουν απαθείς και όπως είδατε και στο βίντεο κάποια παιδιά μάλιστα έφυγαν. Το φαινόμενο των απαθών παρατηρητών έχει να κάνει με τη ψυχολογία της ομάδας. Έτσι έχουν βρει τα πειράματα της κοινωνικής ψυχολογίας. Γιατί λέει όσο περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα χώρο, τόσο πιο πολύ διαχέεται η ευθύνη. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος είναι ο μοναδικός παρατηρητής ενός βίου γεγονότος, είναι πιο πιθανό να παρέμβει, είναι πιο πιθανό να προσπαθήσει να σταματήσει το βίο γεγονός, είναι πιο πιθανό να καλέσει σε βοήθεια την αστυνομία. Όσοι περισσότεροι άνθρωποι, όσο περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε εκείνο το χώρο, τόσο πιο απίθανο είναι να γίνει κάποια κίνηση και μάλιστα έγιναν και σχετικά πειράματα. Στα πειράματα αυτά, σε ελεγχόμενο περιβάλλον, αποδεικνύεται ότι ισχύει η θεωρία περί του φαινομένου της διάχυσης ευθύνης. Όσοι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα χώρο την ώρα που συμβαίνει ένα συμβάν, τόση λιγότερη ευθύνη νιώθει ο καθένας ξεχωριστά για να παρέμβει ή για να ειδοποιήσει ή για να πράξει υπεύθυνα. Και αυτό είναι Επίση ακραία εξοργιστικό, μεταφεύγουν και πιθανολογούμε ότι το όλο επεισόδιο συνεχίζεται πιο κάτω κάπου στην Λαζαράκη. Ελάτε να το ξαναδούμε από την αρχή, γιατί δείτε εδώ, το κορίτσι αυτό δεν δέχεται καμία πρόκληση και η 14χρονη μιλάει σε άλλα παιδιά. Έχει γυρισμένη την πλάτη της. Δηλαδή έχουν πάει εκεί, υπάρχει αυτό το ραντεβού για να τη χτυπήσει και αρχίζει πια ο ξυλοδαρμός με τον τρόπο που βλέπετε με το φρικτό τρόπο που βλέπετε, από ένα κορίτσι που όπως ακούμε έχει και ένα προηγούμενο ιστορικό βίας με αποβολές από το σχολείο της. Ξαναλέω, από τη μια μεριά είναι η απρόκλητη επίθεση του κοριτσιού το οποίο σαν να αποφασίζει, γυρνάει, φεύγει και αρχίζει τις βουνιές και από την άλλη είναι όλα αυτά τα παιδιά τα οποία παρακολουθούν. Θα έλεγα απαθή. Και αυτά συμβαίνουν το 2024 στην Ελλάδα, στην Αθήνα, δεν συμβαίνουν στην Αμερική. Δεν είναι μια περίπτωση στο εξωτερικό που θα πούμε πό, 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 έχει καταστραφεί ο κόσμος στην Αμερική. Στα πλαίσια του μπούλινγκ, σκότωσαν και ένα παιδί, μια ομάδα παιδιών. Όχι, συμβαίνει στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε λίγο τη λέει η ρεπόρτερ για το πώς ακριβώς έγινε. Η συνεννόηση και στήθηκε το ραντεβού του ξυλοδαρμού στην ουσία. Oh, Καταρχά, επειδή μιλήσαμε με μία φίλη τη 14χρονη, να σου πω ότι το κορίτσι είχε βγει με δύο φίλε τη να κάνει τη βόλτα του το Σάββατο το βράδυ. Υπάρχει λοιπόν μία ομαδική συνομιλία στο Instagram όπου τη στέλνουν μήνυμα τα κορίτσια αυτά που βλέπουμε στο βίντεο και τη λένε Έλα να λύσουμε τι διαφορέ μα. Έρχεται λοιπόν το κορίτσι εδώ. Δεν περιμένει ότι ουσιαστικά το έχουν στήσει καρτέρι. Εδώ θέλω να πω κάτι. Εμεί ω γονεί ή ω ενήλικες, μεγαλύτεροι, όταν ακούσουμε ότι ένα κορίτσι έχει δεχθεί απρόκλητη επίθεση και μάλιστα δύο εβδομάδε προηγουμένω. Όπως κατάλαβα, αν κατάλαβα καλά, έγινε και καταγγελία από την οικογένεια για την επίθεση που δέχθηκε δύο Σάββατα προηγουμένως μπορεί να έχει δεχθεί επιθεσή, μπορεί να το έχει πει στους γονιστές, μπορεί η οικογένεια να έπραξε νομικός ορθά, δηλαδή να κατήγγειλαν το περιστατικό. Φυσικά είχε πει και ο δικηγόρος ότι δεν ήθελα να δώσω διαστάσεις. Μπορεί να συμβούλευσαν το παιδί τους να αποφεύγει να κάνει παρέα με αυτά τα παιδιά που το χτυπάνε ή του φέρονται άσχημα. Δεν μπορώ να γνωρίζω, μπορώ να υποθέσω μόνο. Αλλά παρόλα αυτά το παιδί, επειδή είναι έφηβος και οι έφηβοι έχουν μεγάλη ανάγκη την αποδοχή των συνομιλίκων, την αποδοχή των άλλων παιδιών που βρίσκονται στο σχολείο τους ή ίσως και δημοφιλών παιδιών, μπορεί να πέσουν στην παγίδα, να πιστέψουν ότι ναι, τώρα αυτοί θέλουν να τα βρουν μαζί μου, ναι, θα γίνω αποδεκτός και να πάνε σε ένα τέτοιο ραντεβού. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και δεν είναι παράδοξη συμπεριφορά. Δηλαδή μπορεί ένα παιδί να πέσει θύμα bullying και στη συνέχεια, ενώ οι γονεί του του λένε μην κάνεις παρέα με αυτά τα παιδιά, απόφυγε Ψάξει να κάνει παρέα με άλλα παιδιά, να πάει προ την πλευρά των κακοποιητών. Όχι γιατί είναι παλαβό και δεν ξέρει να προστατεύει τον εαυτό του, αλλά γιατί επιθυμεί την ηρεμία, την αποδοχή και την κοινωνική γαλήνη. Πρέπει οι γονεί και οι εκπαιδευτικοί να το έχουμε αυτό υπόψη μα. Ότι όσο παραπονημένο και αν είναι ένα παιδί, όσο πολύ και αν έχει στενοχωρηθεί από μια επίθεση, μπορεί να πέσει στην παγίδα να πάει να συναντηθεί με τα παιδιά που του έχουν κάνει ξανά επίθεση προκειμένου να τα βρουν. Είναι λογικό με βάση την ηλικία του παιδιού και την, τις επιθυμίες και τις ψυχολογικές ανάγκες που έχουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Ενώ ένα ενήλικας θα μπορούσε να είναι πιο καχύποπτο και να μην ενδώσει στον πειρασμό να συναντηθεί με του θήτε του προκειμένου να τα βρουν. σε αυτό εδώ ακριβώ το σημείο, συνομιλεί με μια ομάδα κοριτσιών που βρίσκεται γύρω τη, γύρω από τη 14χρονη. Ακριβώ από πίσω τη, ένα άλλο κορίτσι που βλέπουμε στο βίντεο τη ρίχνει απρόκλητα μία μπουνιά στο πρόσωπο, πέφτει κάτω. Πέφτει σε αυτό εδώ το σημείο το κορίτσι, προσπαθεί να αμυνθεί, δεν τα καταφέρνει και όλοι οι υπόλοιποι κάθονται σε αυτού εδώ του καναπέδε. Εκείνη την ώρα το κατάστημα αυτό ήταν κλειστό. Έχουν έρθει λοιπόν εδώ η παρέα αυτή, περίπου 22 άτομα μετράω στο βίντεο κάθονται, παρακολουθούν το τι γίνεται, δεν συμμετέχει κανείς, φεύγουν και μεταφέρονται σε αυτό εδώ το σημείο, όπου σύμφωνα με την μαρτυρία και όσα έχει πει το κορίτσι στην αστυνομία, εδώ τη ρίχνουν κάτω και αρχίζουν να την κλωτσάνε όλοι μαζί. Γι' αυτό και μιλάμε για ομαδικό ξυλοδαρμό. Αυτό όμως το σημείο δεν έχει καταγραφεί. Είναι τυφλό ε, από κάμερε. Δηλαδή, Εμεί στην ουσία βλέπουμε συμβείς, είναι τυφλό. την αρχή του επεισοδίου. Ε, αν παρατηρήσετε το, το κορίτσι που επιτίθεται, επιτίθεται όπω είπαμε απρόκλητα, ε, αλλά μοιάζει σαν να ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να χτυπήσει. Δεν μπορώ να πω αν έχει κάποια σχέση, αν έχει κάνει κάποιο άθλημα, αλλά. Και ο τρόπο που χρησιμοποιεί τα χέρια τη, οι μπουνιές, και ο τρόπο που χρησιμοποιεί τα πόδια τη περισσότερο, δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίο ξέρει πώ να χτυπήσει. Δηλαδή, τη βλέπετε, φεύγει, τη δίνει μια μπουνιά με το δεξί χέρι πάρα πολύ άσχημη, κάθεται από πάνω τη, το κορίτσι που δέχεται την επίθεση έχει ευνηδιαστεί. Και δείτε εδώ τώρα και το πώ χρησιμοποιεί τα πόδια τη και το πώ σα ακεί, σέρνει το κορίτσι, του βάζει και τρικλοποδιά αφού το, το χτυπήσει και το πετάει κάτω. Πραγματικά είναι βίε, συγκλονιστικέ, σοκαριστικέ σκηνέ. Άλλη μια απόδειξη ότι η βία δεν είναι μόνο γένος αρσενικού, ότι δεν είναι μόνο τα αγόρια και οι άντρες που μπορούν να είναι βίαιοι και τα κορίτσια και οι γυναίκες μπορούν να έχουν τέτοια βίαιη συμπεριφορά. Χρειάζεται πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή από τους γονείς κυρίω και από τους εκπαιδευτικού και από τους ενήλικες που ασχολούνται με παιδιά, τους φροντιστές παιδιών, ούτως ώστε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με αρχές και αξίες, με φιλότιμο, με σεβασμό, με αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και να τους μάθουμε να διαχειρίζονται τα αρνητικά τους συναισθήματα με δημιουργικούς τρόπους, με υγιείς τρόπους και όχι να τα παροχετεύουν μέσω βίων ξεσπασμάτων και βίων επιθέσεων. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας θυμίσω είστε στο κανάλι και να πω σε όσους πρώτη φορά πέφτετε πάνω σε δικό μου βίντεο ότι τον Ιανουάριο του 2024 δημοσίευσα ένα βίντεο στο κανάλι μου, το 31ο επεισόδιο του podcast, με θέμα «Έχω ευθύνη εγώ εάν το παιδί μου εξασκεί ή δέχεται bullying. Στο βίντεο αυτό εξηγώ τι σημαίνει bullying ή αλλιώς σχολικός εκφοβισμός ψυχολογικό πόλεμο ουσιαστικά ανάμεσα σε παιδιά και εφήβου. Ποια παιδιά γίνονται θήτε. Θήτες είναι πιο πιθανόν να γίνουν παιδιά με χαρακτηριστικά προσωπικότητα ναρκιστικά, με narcissistic personality traits. Έλλειψη ενσυναίσθηση, χαμηλή ανοχή στη ματίωση. Παιδιά με βία παραδείγματα στο σπίτι επίση μπορούν να γίνουν θήτες. Όταν ο πατέρα, για παράδειγμα, κακοποιεί τη μητέρα ή μητέρα τον πατέρα και τα παιδιά παρακολουθούν να μιμηθούν αυτό το παράδειγμα. Παιδιά που τα κακοποιούν οι γονεί του μπορεί να γίνουν θήτες. Παιδιά που κακοποιούν του γονεί του μπορεί να γίνουν θήτες. Παιδιά χωρί όρια, χωρί οριοθέτηση από τους γονεί του. Παιδιά που μεγαλώνουν με γονεί που δεν βάζουν όρια σε άλλου ανθρώπου, για παράδειγμα σε τοξικού παππούδε. Και παιδιά που επιβραβεύονται για βίαιε συμπεριφορέ ή των οποίων οι βίες συμπεριφορές μένουν ατιμόρυτες. Αν ισχύουν όσα δήλωσε στην εκπομπή ο φίλος του πατέρα της κοπέλας που δέχτηκε την επίθεση, ο πατέρας της επιτιθέμενης που είδαμε στο βίντεο της έδωσε συγχαρητήρια και είπε καλά έκανε το παιδί μου, αν ισχύουν όσα δήλωσε. Ποια <Το> παιδιά γίνονται θύματα, θύματα γίνονται παιδιά που ξεχωρίζουν για την καλοσύνη τους, την ευφία τους, τη χαρισματικότητα τους ή παιδιά που ξεχωρίζουν για την ευαλωτότητα τους. Και παιδιά επίση που έχουν χαρακτηριστικά προσωπικότητα πιο ήπια. Είναι πιο agreeable, δεν είναι εναντιωματικά. Παιδιά που έχουν διαφορετική φυλή, εμφάνιση, παιδιά που δεν έχουν φίλου, παιδιά που δεν έχουν παρές και δεν έχουν ερίσματα ανάμεσα στι κουλ cool παρέες, παιδιά που έχουν. Δυνατότητες δημοφιλίας μπορεί να γίνουν θύματα bullying και παιδιά που τα ξεχωρίζουν οι καθηγητές. Επίση, θύματα μπούλινγκ μπορούν να γίνουν παιδιά με παραδείγματα βία στο σπίτι και παιδιά που έχουν γονεί συνεξαρτώμενου. Παιδιά που δέχονται βία από του γονεί του μπορεί να γίνουν θύματα. Και παιδιά που δέχονται βία από μεγαλύτερα αδέρφια του που μένουν ατιμόρυτα ή παιδιά που είναι μαύρα πρόβετα τη οικογένεια. Αυτό το επεισόδιο 39. Το link αυτού του επεισοδίου 39 θα το έχω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Είναι ένα επεισόδιο που είναι πολύ σημαντικό να το παρακολουθήσετε. Δεν έχει τόσες πολλές θεάσεις όσο άλλα επεισόδια του podcast. Θεωρώ όμως ότι είναι SOS, είναι SOS αυτό το βίντεο. Θέλω να το παρακολουθήσετε γιατί δίνει πολλές απαντήσεις γύρω από αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα. Κλείνω αυτό το βίντεο το οποίο υπέθεσα ότι θα διαρκέσει 20 λεπτά αλλά έχει ήδη υπερβεί τη μισή ώρα με κάποιες σκέψεις. Ζούμε σε δύσκολες εποχές. Στην εποχή μας, στο σήμερα, στο εδώ και τώρα, στην ελληνική κοινωνία και στην κυπριακή κοινωνία, επικρατεί ο ναρκισισμός ως το κυρίαρχο στη ζωή. Οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να ομοιάσουν και να αντιγράψουν τις συμπεριφορές ναρκισιστών. Ναρκισιστών που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας, ναρκισιστών οι οποίοι παρουσιάζονται ως ιδανικοί άνθρωποι έχοντας την ιδανική ζωή μέσα από την pop κουλτούρα. Ακόμη και τα μουσικά ακούσματα των παιδιών, τα λόγια που εμπεριέχονται σε κάποια είδη μουσικής που παρακολουθούν, καθώς και τα βίντεο κλιπ μπορεί να είναι ενδεικτικά ενό τέτοιου ναρκισιστικού τρόπου ζωής και ναρκισιστικού τρόπου σκέψης. Ο ναρκισισμός, ο στυλ προσωπικότητας, σημαίνει ένας άνθρωπος να είναι άνιωθος, να μην λυπάται για τον πόνο που προκαλεί στους άλλους ανθρώπους, να αντιλαμβάνεται πως προκαλεί πόνο, αλλά να μην λυπάται, να τον ενδιαφέρει μόνο να ικανοποιείται ο ίδιος, να τον ενδιαφέρει μόνο να είναι διάσημος, να είναι γνωστός, να είναι αποδεκτός, να είναι cool, να πηγαίνει με το ρεύμα προκειμένου να είναι in και να επιδιώκει, στι σχέσει του με του άλλου ανθρώπου, να εκμεταλλεύεται του άλλου ανθρώπου ή να είναι αποδεκτό επιφανειακά κοινωνικά παρά να συνδέεται ουσιαστικά με του άλλου ανθρώπου. Είναι ναρκιστική η εποχή μα. Είτε μα αρέσει είτε όχι. Και γι' αυτό σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι ασχολούμαστε τόσο πολύ με τα ζητήματα του ναρκισμού και με τον αντίποδα του ναρκισμού που είναι η συνεξάρτηση. Άνθρωποι που μεγαλώνουν με εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, άνθρωποι που προσπαθούν να υποτάσσονται σε ανθρώπους με ένα αρκησιστικό στυλ προσωπικότητας. Σε αυτό το κανάλι καθημερινά ανεβαίνω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο με σκοπό γνώσης ψυχολογίας, ευρήματα της επιστήμης της ψυχολογίας να δίνονται με απλό τρόπο, όχι απλοϊκό, απλό τρόπο στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διάθεση να ψυχοεκπαιδευτούν έχουν διάθεση να μάθουν πράγματα και να τα εφαρμόσουν στη ζωή τους προκειμένου να ζήσουν μια ζωή πιο φυσική, μια ζωή πιο ανθρώπινη, πιο ανθρωπιστική, μια ζωή πιο έντιμη. Η επιστήμη της ψυχολογίας είναι η επιστήμη η οποία μελετά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο άνθρωπος. Τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος σχετίζεται με τον εαυτό του και σχετίζεται με τους άλλους ανθρώπους. Από τον τομέα της κοινωνικής ψυχολογίας έχουν βγει έννοιες απαθείς παρατηρητές, τον bystander effect, και η έννοια της διάχυσης ευθύνης σε ένα κοινωνικό σύνολο. Δεν είναι απαραίτητο όμως να ακολουθούμε αυτούς τους νόμους. Δεν είναι απαραίτητο να είμαστε απαθείς, παθητικοί παρατηρητές μπροστά σε έναν άνθρωπο που κακοποιείται. Δεν είναι απαραίτητο να συνενούμε στην όποια μορφή βία, στην όποια μορφή κακοποίηση. Μπορούμε και εμείς ως ενήλικες μπορούμε να διδάξουμε και τα παιδιά μας με το παράδειγμα μας κυρίως και με τις διαδαχές μας έπειτα. Εδώ στο κανάλι μας έχουμε μια σειρά με βίντεο με τίτλο «Ψυχοεκπαίδευση για παιδιά 12 ετών και άνω» που κάνουμε κάποιες χρήσιμες ψυχοεκπαιδευτικές συζητήσεις με τη μικρή μου την κόρη τη Γογό που είναι 13 χρόνων τώρα, ξεκίνησα με τον ήταν 12 ετών όπου αυτά τα βίντεο μπορεί να φανούν χρήσιμα και σε γονείς που θέλουν να δώσουν κάποιο υλικό στα παιδιά τους ψυχοεκπαίδευσης, να παρακολουθήσουν κάποια βίντεο για να μάθουν κάποιες ψυχοεκπαιδευτικές έννοιες. Χρειάζεται να ψυχοεκπαιδεύουμε τα παιδιά μας, χρειάζεται να προστρέχουμε, να παίρνουμε τη βοήθεια ειδικών και ειδικών παιδοψυχολόγων για τα ίδια μας τα παιδιά, αλλά και ψυχολόγων για εμάς τους ιδίους. Εάν αντιμετωπίζουμε προβλήματα συναισθηματικά, Προβλήματα οικογενειακά, οποιασδήποτε φύση προβλήματα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε, να τα εντοπίζουμε και να τα αντιμετωπίζουμε. Αν χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία, εμεί ήδη προσωπικά ω γονεί, το ζευγάρι μα να κάνουμε θεραπεία ζευγαριού, να κάνουμε εμεί ενήλικε ψυχοθεραπεία και αν χρειάζεται να κάνει και το παιδί, γιατί σε πολλέ οικογένειε παρατηρείται το φαινόμενο να λένε ότι δεν χρειάζεται να πάμε εμεί γονεί, θα πάει το παιδί στο ψυχολόγο, θα κάνει το παιδί ψυχοθεραπεία. Τα παιδιά δεν φυτρώνουν έτσι μόνα του τον κόσμο γεννιούνται και μεγαλώνουν μέσα σε οικογένειες και επηρεάζονται πάρα πολύ από το κλίμα της οικογένειας. Στο βίντεο για το αν φέρω εγώ ευθύνη που το παιδί μου εξασκεί μπούλινγκ ή δέχεται μπούλινγκ δίνονται πάρα πολλές πληροφορίες για την ευθύνη που έχουμε ως γονείς ούτως ώστε να προστατέψουμε τα παιδιά μας και από του να γίνουν θύτες και από του να γίνουν θύματα. Αυτό το βίντεο ελπίζω να είναι χρήσιμο και να διαδοθεί Μοιράστε το αν θέλετε με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίχτυα. Βοηθήστε να διαδοθεί αυτό το βίντεο γιατί και το ίδιο το περιεχόμενο του βίντεο καθώς και οι σύνδεσμοι με σχετικά βίντεο που περιλαμβάνονται στην περιγραφή του βίντεο μπορεί να είναι χρήσιμοι σε ανθρώπους που θέλουν να μάθουν πράγματα, σε ανθρώπους που επιθυμούν να κάνουν κάτι καλύτερο και για τον εαυτό τους και για τα παιδιά τους. Η γνώση είναι δύναμη. Η ψυχοεκπαίδευση είναι δύναμη. Από το να καθόμαστε και να μυρολογούμε, είναι να κατηγορούμε τους γονείς της μιας κοπέλας ή της άλλης. Και όσο σημαντικό είναι να ψυχοεκπαιδευτούμε και να οχυρωθούμε πνευματικά και ψυχικά και εμείς και τα παιδιά μας για να αντιμετωπίζουμε τις όποιε προκλήσεις και δυσκολίες της σύγχρονη εποχής. Η ψυχολογία είναι μια μικροκοινωνική επιστήμη, εστιάζει στον άνθρωπο, εστιάζει σε διαδικές σχέσεις, η κοινωνική ψυχολογία φυσικά εστιάζει και σε μεγαλύτερες σχέσεις, πιο ομαδικές, αλλά ο καθένας μέσα του, στο σπίτι του, στην οικογένεια του, στο μυαλό του μέσα, πρέπει να αρχίσει να δουλεύει ενάντια στη βία, ενάντια στον μπούλινγκ, ενάντια στην επικράτηση του ισχυρού. Και αυτό ξεκινάει από εμάς. Εμείς θα κάνουμε την αλλαγή. Βεβαίως χρειάζονται αλλαγές και σε νομοθετικό επίπεδο. Βεβαίως Χρειάζονται αλλαγέ και σε επίπεδο θεσμών, αλλά ο καθένα από εμά μπορεί να ξεκινήσει την αλλαγή και τότε, τότε θα μπορούμε να έχουμε ελπίδα πω ο κόσμο θα γίνει καλύτερο. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τι απόψει σα ή και τι αντιρρήσει σα ή και τι σκέψει σα γύρω από αυτά τα ζητήματα. Στέλνω την αγάπη μου.